Με ελκυστικά ποσοστά εκπτώσεων ξεκίνησαν οι χειμερινές εκπτώσεις, με τους επαγγελματίες να ευελπιστούν ότι θα ενισχύσουν τη ρευστότητά τους. Ένα μεγάλο σχετικό χρονικό διάστημα, θα έλεγα κοντά 2 μήνες, ευελπιστώντας ότι η κίνηση και χωρίς περιορισμούς φέτος θα είναι ικανοποιητική. Μην ξεχνάμε ότι εδώ είναι 2 πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε τις προηγούμενες χρονιές, όπως προείπα, οι περιορισμοί του COVID, αλλά και η κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων. Αυτό έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, προσπαθώντας να μπει η αγορά πάλι σε μια κανονικότητα και χωρίς αυτό το... και χωρίς τις ενδιάμεσες εκπτώσεις, οι οποίες όντως είχαν φέρει ένα μπέρδεμα στην αγορά. Είχαν δημιουργήσει καταστάσεις οι οποίες δεν βοηθούσαν στις κανονικές εκπτωτικές περιόδους και στις χειμερινές και στις θερινές να λειτουργήσουν όπως θα έπρεπε. Μπορεί η ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος να αποτελούν τροχοπέδι για την αγοραστική κίνηση, ωστόσο οι επαγγελματίες καταβάλουν προσπάθεια να συγκρατήσουν τις τιμές, παρότι προμηθεύονται τα εμπορεύματά τους με σοβαρές αυξήσεις. Ήδη ξεκινήσαμε μια χρονιά με αύξησης. Ήδη οι καινούργιες παραγγελίες που έρχονται, έρχονται λιγάκι αυξημένες, και να δούμε και το ενεργειακό. Εδώ σε αυτό το σημείο και στην ενέργεια βέβαια, από την πλευρά του κράτους πρέπει να συνεχιστεί αυτή η βοήθεια η οποία δίνεται, ώστε να μπορούν και οι επαγγελματίες να ανταπεξέλθουν στα έξοδά τους, αλλά και εμείς από την πλευρά μας να ξέρετε ότι συγκρατούμε όσο μπορούμε τις τιμές για να μην αφήσουμε αυτή την ακρίβεια να εξελιχθεί, διότι όντως ο κόσμος δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί. Είναι πολλές οι υποχρεώσεις τις οποίες έχει ο κόσμος και εμείς από την πλευρά μας βοηθάμε. Άλλωστε να ξέρετε ότι αυτό το δίμηνο, κάνοντας και αυτές τις εκπτώσεις, συγκρατείται και ο πληθωρισμός. Μπορώ να σας πω ότι και ακόμα μια μονάδα μπορεί να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός από αυτό το δίμηνο το οποίο θα διαρκέσουν οι εκπτώσεις.